παρκάρουμε τα παιδιά μας 10, 11, 12, 13 με ένα λάπτοπ και με ένα iPad για να είμαστε ήσυχοι εμείς. Όταν όμως παρκάρεις το παιδί σου με ένα iPad και ένα λάπτοπ για να είσαι εσύ ήσυχος, μη σου φανεί περίεργο όταν το παιδί σου πέσει θύμα δυστυχώς εκβιασμού. Σε μάστιγα εξελίσσεται η πορνογραφία και ο εκβιασμός ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Αυτό το οποίο ήταν απαγορευμένο μέχρι πρότινος έγινε νόμιμο. Αυτό το οποίο ουσιαστικά το δαιμονοποιούσαμε και εμείς οι μεγαλύτεροι, νομίζω ότι πλέον το θέλουμε δεδομένο του ότι ανοίγουν τελείως διαφορετική διάβλη στην επικοινωνία. Προφανώς αυτό ανοίγει και κάποια άλλα παράθυρα, τα οποία άλλα παράθυρα άπτονται της παθολογίας. Δυστυχώς τα περιστατικά της βίας μέσα από το διαδίκτυο αυξάνονται γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι μέσα από μια λάθος κίνηση στο διαδίκτυο μπορείς να πέσεις στην παγίδα, η οποία παγίδα θα είναι μονόδρομος για να αντιμετωπίσεις αυτό το λάθος που έχεις κάνει και μονόδρομος θα είναι δυστυχώς η εκβίαση. Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης του Ρεθύμνου, όπου ένα 13χρονο κορίτσι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί με έναν 20χρονο που την απειλούσε να δημοσιοποιήσει στο οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον τις φωτογραφίες που της είχε αποσπάσει, τα στοιχεία της έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου επιβεβαιώνουν τους φόβους για τα όσα συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι εκβιαζόμενοι ζουν ένα δράμα μόνοι τους, δεν μιλάνε, δεν εμπιστεύονται κανένα. Μη μάθει το μεγάλο μυστικό, τους κρατάει στο χέρι ο εκβιαστής και το αποτέλεσμα είναι ένα και μοναδικό, όπως είπα, μονόδρομος. Ο εκβιαστής να κακοποιεί το θύμα του. Στο ερώτημα «Έχεις δεχτεί ποτέ μέσω διαδικτύου πολυπροσωπικές φωτογραφίες άλλων», το 24% των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα απαντά θετικά, ενώ στο ερώτημα «Έχεις στείλει μέσω διαδικτύου πολυπροσωπικές φωτογραφίες δικές σου», το 6% των ανήλικων απαντά ναι. Μιλούμε για μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, την περίοδο της εφηβείας δηλαδή, όπου έχουμε ξύπνημα της σεξουαλικότητας και όπου γενικότερα τα παιδιά δεν έχουν, είναι υποδιαμόρφωση πολλά στοιχεία στο χαρακτήρα τους. Το τρομακτικό της υπόθεσης έγκυται στο γεγονός πως το 6% των παιδιών, στην πλειοψηφία τους κορίτσια, έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, με μόνο το 35% εξ αυτών να δηλώνει πως μίλησε σε κάποιον ενήλικα ζητώντας τη στήριξή του, ενώ ένα 34% δηλώνει αφοπλιστικά πως έκανε υπομονή. Τα παιδιά δεν εμπιστεύονται. Τα παιδιά δεν εμπιστεύονται τους γονείς τους. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα που θέλω να δείξω και θέλω να πω με δύο λέξεις ότι εάν ένα παιδί δεν εμπιστεύεται τους γονείς του, τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι της ανατροφής. Σε την επικοινωνία δεν χτίζεται την περίοδο της εφηβείας, χτίζεται πιο νωρίς, αλλά έστω και αυτή την ίστατη, εντός αγωγικών ίστατη περίοδο της εφηβείας, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Και όταν μιλάμε για επικοινωνία, δεν μιλούμε για ένα γονέα ο οποίος θα πάρει το ρόλο του κριτικού με γιώτα βεβαίως, ούτε του αρχιστράτηγου, ούτε του δικαστή, ούτε αν θέλετε του ψυχολόγου, αλλά ενός ανθρώπου ο οποίος θα ακούσει. Και είναι ό,τι χειρότερο, πιστέψτε με, ό,τι χειρότερο ένα παιδάκι 12, 13, 14 να εκβιάζεται. Χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του και όταν πηγαίνει να βιαστεί και να κακοποιηθεί, τότε τα έχει χάσει όλα. Στα τελευταία περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας, η σχολική κοινότητα ήταν αυτή που έσπασε το γόρδιο δεσμό, δείχνοντας το δρόμο για το φως στα παιδιά. Ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να σηκώσει αυτό το βάρος. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι και ψυχολόγος και κοινωνιολόγος, παρόλο που δυστυχώς αυτές οι επιστήμες αποβάλλονται από την εκπαίδευση. Σημαντικός είναι ο ρόλος των σχολικών ψυχολόγων. Ωστόσο φαίνεται πως ακόμα είμαστε σε πιλωτικό στάδιο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θεσμό, καθώς σε επίπεδο Κρήτης 305 ψυχολόγοι απασχολούνται συνολικά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σε ολόκληρο το νησί, συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Κανονικά θα έπρεπε κάθε σχολείο ή έστω κάθε σχολικό συγκρότημα να υπάρχει σταθερά ένα γραφείο, ώστε να μπορεί και ο μαθητής να απευθυνθεί, αλλά ξέρετε, όχι μόνο να απευθυνθεί, αλλά να έχει και την αίσθηση ότι μπορεί κάπου να απευθυνθεί, ακόμη και αν δεν χρειαστεί. Και αυτό θα ήταν και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα της πολιτείας προς την κοινωνία, ότι είμαστε εδώ για σένα.